Στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας, δικαιούμεθα σαν συνδυασμός όλοι μαζί για τους δύο μία συνέντευξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό κάνουμε σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παραβρίσκονται σήμερα εδώ. Κάνω μία τοποθέτηση πάρα πολύ σύντομη. Και στη συνέχεια θα παρακαλούσα τις δικές σας ερωτήσεις για να κατατοπίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους πολίτες της Χίου οι οποίοι καλούνται την Κυριακή να πάνε στις κάλπες και να εκλέξουν τη νέα Δημοτική Αρχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε περίπου 4 μέρες πριν από τις εκλογές και διαφαίνεται εκ των πραγμάτων ότι η πρόταση αξιόπιστη και αξιόλογη από τις κινήσεις, τις δημοτικές που διεκδικούν τον Δήμο της Χίου, δυστυχώς δεν υπάρχει. Διαφαίνεται ότι η μόνη αξιόπιστη πρόταση, η οποία έχει κατατεθεί και η οποία γίνεται αποδεκτή με μεγάλη πλειοψηφία από τον κόσμο, από τους πολίτες της Χίου, είναι η πρόταση του συνδυασμού μας όλοι μαζί για τη Χίο. Με τα λύπη μου διαπιστώνω ότι στη Χίο, στο νησί του πολιτισμού, στη Χίο, όπου κυριαρχεί πάνω απ' όλα η φιλοξένεια, ο καλός τρόπος, που συνήθως δεν διακατεχόμαστε από φαινόμενα μυσαλλοδοξίας και αλαζονίας στις τελευταίες εκλογές, αυτό που παρατηρείτε, είναι ότι από τις νέες δημοτικές παρατάξεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί διαπιστώνεται ένα τέτοιο κλίμα, μια τέτοια διάθεση αλαζονίας, καταστροφολογίας, συκοφαντίας και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί υπόγειων διαβουλεύσεων και συκοφαντιών μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης προβολή θεμάτων τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό της Χίου. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές προεκλογικές κεντρώσεις και δεν διαπιστώθηκε ποτέ τέτοιο κλίμα. Κάποιες δημοτικές παρατάξεις εμπλέουν μια κακία, ένα μίσος προς τα έξω, λες και δεν είμαστε όλοι χιόντες, δεν θέλουμε όλοι να ασχοληθούμε με τα κοινά της Χίου και ότι κάποιοι προέρχονται από άλλα μέρη, από άλλα κράτη. Όπως είπα, έχω κάνει πολλές προεκλογικές συγκεντρώσεις. Διαπίστωσα και κατά τη θητεία μου σαν νομάρχης, αλλά και με τις παρατάξεις στην προηγούμενη δημοτική περίοδο του κυρίου Χαλιορή και του κυρίου Σκούφαλου, ότι πάνω απ' όλα κυριαρχούσε ένα επίπεδο, ένας πολιτισμός. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί από τις νέες παρατάξεις που έχουν δημιουργηθεί. Και λέω, αν τώρα δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση, αν αύριο μεθαύριο είναι διοίκηση του νομού, θα πρέπει οι μισοί να φύγουμε από εδώ και να πάμε να ζήσουμε αλλού. Έχω να καταγγείλω συγκεκριμένα πράγματα που ακόμα και σήμερα διοχετεύουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς είμαστε μια ήρεμη δύναμη, δεν θα τους ακολουθήσουμε, δεν έχουμε βγει να συκοφαντήσουμε κανένα, κάνουμε τη δουλειά μας, πάμε στις γειτονίες και μιλάμε με τον κόσμο, διεκδικούμε την ψήφο τους, ο κόσμος μας ξέρει, μας γνωρίζει και δεν έχουμε δημιουργήσει το παραμικρό συκοφαντικό. Δεν έχουμε πει το παραμικρό συκοφαντικό για οποιαδήποτε δημοτική παράταξη. Δυστυχώς, αν κάποιοι νομίζουν ότι με αυτά που γίνονται σήμερα, με αυτή την αντιμετώπιση που κάνουν απέναντι στο συνδυασμό μας, με αυτά τα κακόπιστα που βγάζουν προς τα έξω και τα συκοφαντικά και με την προπαγάνδα, την υπόγεια θα κερδίσουν τις εκλογές, είναι γελασμένοι. Οι χιώτες πάνω απ' όλα είναι ήρεμοι άνθρωποι, είναι ένας πολιτισμένος λαός και αυτά τα καταδικάζει. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά τα 3 χρόνια που είμαστε νέα διοίκηση του νομού, που κάναμε τη συνένωση των 8 Δήμων σε ένα, καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσει η Χίος να κρατηθεί όρθια. Αυτό οφείλεται στην εμπειρία των στελεχών μας και οφείλεται και στους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν, στους υπαλλήλους, στις υπηρεσίες, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα
και να μπορέσουμε από την επόμενη ημέρα να μαζέψουμε τα σκουπίδια, από την επόμενη ημέρα να ενώσει η ΔΕΙΑ όλα τα χωριά και όλους τους πρώην δήμους, από την επόμενη ημέρα να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί, να οργανωθούμε, να κάνουμε καινούριο οργανόγραμμα και αφού κατορθώσαμε τα δύο πρώτα χρόνια να φτιάξουμε αυτή την κατάσταση, να δημιουργήσουμε αυτή την υποδομή, να αρχίσουμε και να εντάσσουμε και έργα στο ΕΣΠΑ για να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα και να έχουμε αυτή τη στιγμή 67 έργα του ΕΣΠΑ σε εξέλιξη. Δεν ήταν δύσκολη δουλειά. Χρειάστηκε πάρα πολλή δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ και χρειάστηκε και η εμπειρία. Η τοπική αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι, βάλεται από παντού. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει τις πιστώσεις που είχε παλιά. Η τοπική αυτοδιοίκηση θέλει όρεξη, κουράγιο και εμπειρία για να μπορέσει να αποδώσει και τα επόμενα χρόνια. Αυτή την εμπειρία την έχουμε, την όρεξη για δουλειά την έχουμε. Έχουμε πλαισιωθεί με 120 περίπου άτομα στο συνδυασμό μας, η ηλικία τους είναι από 22 μέχρι 30 χρονών. Κάνουμε ανανέωση σε όλες τις τάξεις στο συνδυασμό μας. Προσδοκούμε την ψήφο σας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με σταθερά βήματα για το αύριο της Χίου. Είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες της Χίου, ο κόσμος της Χίου, θα εκτιμήσει την προσπάθειά μας και όλοι μαζί θα προχωρήσουμε και τα επόμενα χρόνια για να ολοκληρώσουμε τις υποδομές που χρειάζεται η Χίος και να σταθούμε δίπλα στον πολίτη για να κρατήσουμε τη Χίο όρθια. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα τις ερωτήσεις σας. Δημάρχε, σας κάνω δύο ερωτήσεις και θα θέλετε να απαντήσετε και στις δύο μαζί, όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, σας θυμάμαι την Οτάχη του Δαχνώνα. Μετά Δήμαρχο Καμποχώρο, μετά Νομάρχη, μετά Δήμαρχο Χίου. Δεν χορτάσατε 20 χρόνια περίπου, μετά και εγώ μπερδεμένα, παραπάνω είναι, εξουσία. Δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι είναι η ώρα πια να ανανεωθεί το πρόσωπο του Δήμου στο πρόσωπο του Δήμαρχου? Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στις γειτονιές. Και τα ξέρετε, δεν είστε δήμαρχος στο γραφείο εσείς, είναι εκ έξω. Τι χρειαζόμαστε για παράδειγμα ένα έργο βιτρίνας όπως η Ακονταριά? Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο. Αλλά δεν πάει, είναι ένα έργο βιτρίνας που στη θέση του θα μπορούσαν να γίνουν 100-200 μικρορέγανα να κοπήσουν τις γειτονιές που σήμερα υποφέρουν. Πολύ γρήγορα, δύο ερωτήματα και παρακαλώ την απάντηση. Να ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτηση και να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η μόνη πηγή εσόδων για να ζήσουν οι κάτοικοι εδώ στη Χίο είναι κάποια έργα υποδομής που χρειάζεται η Χίος μέσα η πόλη αλλά και η περιφέρεια, εκμεταλλευόμενη το ΕΣΠΑ, γιατί όταν οι Τούρκοι τουρίστες που έρχονται στη Χίο μπαίνοντας μέσα στην Απλοταριά έβλεπαν αυτό το χάλι με τα σπασμένα πλακάκια και τα πεζοδρόμια τα διαλυμένα, ή αν μπαίνοντας στην Προκυμαία έβλεπαν αυτό το χάλι με τα πεζοδρόμια, ή πηγαίνοντας μέσα στο κάστρο έβλεπαν αυτό το χάλι με την τάφρα του φρουρίου, γιατί να ξανάρθουν στη Χίο? Επειδή είμαστε όμορφοι? Έπρεπε λοιπόν να δώσουμε μια βαρύτητα άμεσα, εκμεταλλευόμενοι το ΕΣΠΑ, να εξοραίσουμε την πόλη και κάποιες περιοχές της Χίου Βόρεια και Νότια για να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο, για να παρουσιάσουμε κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται, και αυτά δεν είναι έργα βιτρίνας, είναι έργα ουσίας, είναι έργα εξοραϊσμού της πόλης. 50 χρόνια, αν τα προηγούμενα 50 χρόνια είχαν γίνει κάποια πράγματα μέσα στο κάστρο, δεν θα ερχόμαστε εμείς τώρα τα 3-7 χρόνια να έχουμε 7 έργα αξιοποίηση του κάστρου. Πόρτα Ματζόρε, ανατολική είσοδος, επιθαλάσσιο τείχος, η διαμόρφωση της Σταύρου, ο φωτισμός του κάστρου που επιτέλους πέρασε από το ΚΑΣ και πάει για δημοπρασία. Σας άρεσε έτσι όπως ήταν η Απλοταριά, το στολίδι της Χίου? Τώρα όμως όποιος έρχεται με το φωτισμό λέει ότι πάω σε ένα πολιτισμένο μέρος που με τραβάει. Τα πεζοδρόμια της Προκυμαίας δεν έπρεπε να γίνουν? Ξεκινήσαμε τότε με το λιμενικό ταμείο με τη μορφή που είχε σαν ομαρχία, κάναμε τη δυτική πλευρά, τώρα δημοκρατήσαμε και τη νότια και τη φτωχιά Προκυμαία. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να τραβήξουμε και τους τουρίστες. Δεν μπορούσαν τόσα χρόνια να γίνει η φυσούνα όταν έρχονται οι ξένοι τουρίστες
να μην έχουν πρόβλημα με τον ήλιο και τη βροχή. Ή να εξοραϊστεί η παλιά ηχθειόσκαλα να μπουν banners εκεί για να μπορεί ο άλλος που έρχεται να βλέπει μια καλύτερη μορφή της πόλης. Τώρα τα κάνουμε. Μα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έγινε πρόσφατα, δεν έγινε πριν από χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μου, δώσαμε τη βαρύτητα που έπρεπε σε κάποια κεντρικά σημεία της πόλης, εκμεταλλευόμενοι βέβαια και τις αστικές αναπλάσεις. Γιατί τα χρήματα του ΕΣΠΑ είναι μόνο για τις αστικές αναπλάσεις της πόλης της Χίου. Τώρα άνοιξε το μέτρο για την περιφέρεια από τα αγροτικά και δημοκρατήσαμε κατευθείαν της Βολισσού το σχολείο, το ανοιχτό θέατρο των Καρδαμήλων, την αποκατάσταση της Δασκαλόπετρας, τους μήλους στον Ανέμονα, τους πήρε ανάδοχος, τα πεζοδρόμια από εδώ από εκεί και προσβάτησε αμαία, το σχολείο, το παλιό σχολείο, το κοινοτικό γραφείο των Θημιανών για να γίνει τουριστικό κέντρο, την κάτω πόρτα του Πηγιού και τόσα άλλα έργα τα οποία τα αντιπλημμυρικά σε όλη τη Χίο, αυτά γίνονται από το περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που είναι όμως για τις αγροτικές περιοχές. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπατε για την πολιετή μου δράση στα κοινά, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει από εκεί που ξεκίνησα και φτάνει μέχρι νομάρχη και δήμαρχο και βλέπει ότι η αποδοχή του κόσμου κάθε φορά είναι και μεγαλύτερη, αυτό του δίνει κουράγιο, η αποδοχή αυτή του δίνει κουράγιο για να συνεχίσει. Για μένα ήταν το πιο εύκολο πράγμα να πω ότι μετά από νομάρχης και 3 χρόνια δήμαρχος στην πόλη της Χίου, στην πιο δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα, στην πιο δύσκολη συγκυρία της τοπικής αυτοδιοίκησης, παιδιά γεια σας, ας έρθουν άλλοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Θα ήταν προδοσία για τον κόσμο της Χίου που με τιμάει τόσα χρόνια σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε αυτή την εποχή που η τοπική αυτοδιοίκηση βάλεται να προδώσω τους συνεργάτες μου και τον κόσμο και να πω φεύγω. Θα κάτσω ακόμα άλλη μία θητεία να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη, να δημιουργήσουμε μια διάδοχη κατάσταση με τόσα νέα στελέχη που έχουμε τριγύρω μας και θα ξέρω ότι αποχωρώ από την τοπική αυτοδιοίκηση όταν έχει κλείσει ο κύκλος κάποιων θεμάτων τα οποία ήταν ανοιχτά και έπρεπε να ολοκληρωθούν. Ποτέ δεν θα πουλήσω, ποτέ δεν θα προδώσω την λαϊκή εντολή που μου δίνεται στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία και κοινωνική συγκυρία της πατρίδος μας. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια ερώτηση, μπορώ? Παρακαλώ. Θα μας πείτε πού πήγαν τα λεφτά από τις εθελοντικές φορές των Καμένων και τι ακριβώς έχει γίνει με το ΔΥΠΕΘΕ. Σας υπενθυμίζω ότι είχατε πάρει μια απόφαση τον Οκτώβριο του 2013 που αφορούσε την διενέργεια οικονομικού ελέγχου εκεί. Στη συνέχεια αυτή η απόφαση δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τα χρήματα των εθελοντικών εισφορών για τα Καμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Παγούδη που μου έκανε αυτή την ερώτηση. Ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας τι αήθεις τρόπους χρησιμοποιούν οι νέες παρατάξεις που παρουσιάστηκαν στη Χίο, γιατί μπορεί να τους βλέπετε τώρα, σε μερικές μέρες ξέρετε που θα είναι ο καθένας από αυτούς. Η κυρία Φρεζούλη θα είναι στην Αθήνα εκεί που έχει την επαγγελματική της δράση, ο κύριος Παπής στις εφοπλιστικές του επιχειρήσεις και εμείς θα μείνουμε πάλι εδώ, αυτό πρέπει μέχρι το βράδυ να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Ακούστε λοιπόν για να δείτε πού έχει φτάσει το αποκείμενο της φαντασίας και του κατακριτικού λόγου από μια νέα κοπέλα όπως είναι η κυρία Φρεζούλη, η οποία ερχόμενη εδώ τουλάχιστον στη Χίο για να κάνει ένα προεκλογικό αγώνα δεν κατάφερε να ενημερωθεί. Βγάζει λοιπόν μια είδηση και λέει, και το περνάνε στο διαδίκτυο κατευθείαν, τα πιο πολλά, το διαδίκτυο την έχει αυτή την καταγγελία τώρα, να μας εξηγήσει ο Δήμαρχος τα χρήματα που μαζεύτηκαν για τις φωτιές που πήγαν. Λες και έγινε κακοδιαχείριση, λες και ότι φάγαμε τα χρήματα τα οποία μαζέψαμε από τις φωτιές. Εξηγώ λοιπόν στον κόσμο και απαντάω καταγγελτικά ότι πραγματικά στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, όχι από την κυρία Φρυσούλη, από αυτούς που την περιτριγυρίζουν και της δώσανε τέτοια πεπανόφλουδο να πατήσει. Με την 430 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2012, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο άνοιξε ένα λογαριασμό
και προέτρεψε τον κόσμο, όποιος θέλει, να καταθέσει χρήματα σε αυτόν τον λογαριασμό. Ο λογαριασμός ήταν στη Europac και είχε νούμερο 02006494 σε ευρώ. Κατατέθηκαν στον λογαριασμό αυτό συνολικά 13.496 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη του απόφαση αποφασίζει οι διαχειριστές του συγκεκριμένου λογαριασμού να είναι ο Δήμαρχος Χίου, κύριος Λαμπρινούδης, εκπροσωπώντας την πλειοψηφία, ο κύριος Χαλιορής Ιωάννης, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και ο κύριος Μάρκος Κούφαλος, επικεφαλής της Αλάσσονας Αντιπολίτευσης. Τα χρήματα λοιπόν αυτά που μαζεύτηκαν και που κατατέθηκαν στο λογαριασμό ήταν 13.496 και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λέει οποιαδήποτε ανάληψη από την τράπεζα πρέπει να γίνει με τις τρεις υπογραφές των επικεφαλής των τριών συνδυασμών. Όταν λοιπόν πέρασε κάποιο διάστημα και είδαμε ότι δεν κατατίθεται πια άλλα χρήματα, αποφασίστηκε πού θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. 7.496,41 ευρώ διατέθηκαν για την αγορά μαστιχόδεντρων. Κόπηκε το τιμολόγιο και το ένταλμα υπογράφτηκε και από τους εκπροσώπους των τριών παρατάξεων, από τον κύριο Σκούφαλο, από τον κύριο Καλλιορή και από μένα, και πληρώθηκαν αυτός που μας έφερε τα μαστιχόδεντρα, 7.496. Και τα υπόλοιπα χρήματα, 6.001, πάλι με ανάληψη που έγινε από την τράπεζα, υπογράφοντας και οι τρεις εκπροσώποι, αγοράστηκαν ζωοτροφές, καλαμπόκι, μπαμπακόπιτα, ζαχαρόπιτα, κριθάρι, τριφύλι, και διατέθηκε στους ποιμένες που είχαν πρόβλημα τότε για να ταΐσουν τα ζωντανά τους. Το σύνολο λοιπόν των χρημάτων αυτών δαπανήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό, και μετά από λίγο διάστημα, επειδή ο λογαριασμός ήταν ανενεργός, πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και έκλεισε το λογαριασμό αυτόν, και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον λογαριασμός. Ο δεύτερος της Εθνικής δεν άνοιξε ποτέ αυτό. Ακριβώς. Το δεύτερο που με ενόχλησε πάρα πολύ ήταν, γι' αυτό σας είπα ότι όταν λες κάτι πρέπει να το ισχυρίζεις, πρέπει να έχεις κάποια ενημέρωση για να μην παραπλανείται και ο κόσμος. Πήγα στον Καναδά. Γιατί πήγα στον Καναδά? Πήγα στο Μόντρεαλ, όπου έγινε μια εκδήλωση μεγάλη και μαζέψαμε 25.000 δολάρια Καναδά. Οι θολοποταμούσοι του Καναδά πήραν τα χρήματα, ο σύλλογος εκεί, ορίσανε τρεις εκπροσώπους στοιχείο, μια επιτροπή από τον Καναδά, ο σύλλογος, απαρτιζόμενοι από τον κύριο Κολιάρο Γιάννη, από τον κύριο Κοσένα Αντώνη, και από ένα άλλο ακόμα από τους συμπολίτες μας, τον κύριο Κοκκινάκη, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα τρία άτομα, τους έστειλαν τα χρήματα από τον Καναδά, τα παράλαβε αυτή η επιτροπή, πήγε και αγόρασε δεξαμενές, μαστιχόδεντρα, ό,τι άλλο εξαρτήματα πυροπροστασίας, έστειλε τα δικαιολογητικά η επιτροπή, γιατί ο Δήμος καθόλου δεν μεσολάβησε για αυτό το θέμα, στους Καναδέζους, έστειλαν ευχαριστήριο όλοι οι άνθρωποι ότι καλώς έγινε, και έρχεται τώρα η κυρία Φρεζούλη να με κατηγορήσει, πιστεύω επειδή κάποιος λαθασμένα την ενημέρωσε, να πει πού πήγανε τα λεφτά. Ενώ ο Δήμος δεν μεσολάβησε καθόλου σε αυτό το θέμα των χρημάτων του Καναδά και τα διαχειρίστηκε και η επιτροπή που ορίστηκε από το Σύλλογο του Καναδά. Λοιπόν, με τέτοιες αναλήθειες και με τέτοια ψέματα, δυστυχώς δεν γίνονται εκλογές. Για το Διπεθέ, να μας για το Διπεθέ, κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Ζαφύρης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘ. Όλοι γνωρίζουμε ότι πρόσκειται σε ένα πολιτικό φορέα. Πάνω απ' όλα, όταν είσαι διευθυντής σε μια επιχείρηση η οποία προσπαθεί να επιβιώσει με τόσα προβλήματα που έχει, δεν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα ραδιόφωνα εξελιγράξεις να έχεις ένα κατακριτικό λόγο. Είσαι αυτό που είσαι, στη δουλειά σου πάνω πρέπει να είσαι συνεπής, να δεσμεύεσαι από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου του ΔΠΘ, και να προχωρήσεις στην εξυγίαση του θεάτρου, και κάναμε τεράστιες προσπάθειες για την εξυγίαση του θεάτρου. Αυτή τη στιγμή το θέατρο έχει και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, έχει πληρώσει τους υπαλλήλους και προχωράει να πάρει κάποια χρήματα από την Επίτροπο για να καλύψει και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Τι σκαρφίστηκα λοιπόν και είπε? Ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πάρθηκε για να ζητήσουμε να έρθουν ελεκτές της δημόσιας διοίκησης, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Σας έχω κοινοποιήσει το συγκεκριμένο έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης προς την Υπουργείο Οικονομικών και την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών που λέει
ότι λάβαμε το έγγραφο του Δημουχείου, ορίστηκαν ελεκτές από το Υπουργείο Οικονομικών, ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε, και το επόμενο διάστημα θα γίνει ο έλεγχος. Του έστειλα το έγγραφο, το έστειλα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρα γιατί λέει ψέματα. Και λέει ψέματα ποιος? Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, που είναι ένα κομμάτι του ΔΥΠΕΘΕ, βγαίνει και λέει ψέματα εις βάρος της διοίκησης του ΔΥΠΕΘΕ και εις βάρος του Δήμου. Ναι, ωστόσο η αγωγή του έγινε δεκτή. Έτσι. Η αγωγή του που είχε καταθέσει εναντίον του κυρίου Τσατσαρώνη, του Προέδρου του ΔΥΠΕΘΕ, για κάποια εντάλματα τα οποία. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Καμπούρη, παρακαλώ. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Οφείλω να ολοκληρώσω την ερώτησή μου, εκτός αν δεν θέτε ερωτήσεις. Μπορώ να τελειώσω την ερώτησή μου? Απάντησα στην ερώτηση. Όχι, δεν. Ένα λεπτό, γιατί εδώ οφείλετε να διευκρινίσετε κάτι. Κύριε Παγούλη, η αγωγή του κυρίου. Ένα λεπτό. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν έχουμε να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση. Ωραία. Μπορώ να την κάνω την ερώτηση. Αν δεν σας αρέσει, αρέσουν οι ερωτήσεις, μπορείτε να μην μας καλέσετε. Δημοσιογραφικά, κύριε Παγούλη. Δεν σας αρέσουν, κύριε Καμπούρη, ερωτήσεις. Δεν σας αρέσουν ερωτήσεις, κύριε Καμπούρη. Αν δεν σας αρέσουν, θα το πείτε. Καταρχάς, κύριε Παγούλη, ποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης εκπροσωπείτε? Αντένα Αιγαίου, κύριε. Ωραία. Κάντε την επόμενη ερώτηση. Ωραία, λοιπόν. Η αγωγή του που έχει καταθέσει ο κύριος Ζαφύρης αφορά κάποια χρηματικά εντάλματα τα οποία φέρεται να έχει εισπράξει ο κύριος πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ και τα οποία δεν φέρουν την προκειμένου να πληρωθεί ο κύριος Ζαφύρης και τα οποία δεν φέρουν την υπογραφή του κύριου Ζαφύρη. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το λόγο. Υπάρχει λοιπόν μια διοίκηση στο ΔΥΠΕΘΕ, υπάρχει συμβούλιο στο ΔΥΠΕΘΕ και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, αντί να λύσει τα προβλήματα με το συμβούλιο, καταφεύγει σε μηνύσεις. Θα γίνει το δικαστήριο και εκεί θα έρθουν οι ελεκτές δημόσια να κάνουν τον έλεγχο και εκεί ο κάθε κατεργάζει στον πάγκο του. Αλλά ένα λεπτό. Επειδή και εσείς ανήκετε σε κάποιο πολιτικό χώρο και είσαστε και υποψήφιος με κάποια δημοτική παράταξη, γι' αυτό σε εκνευρίστηκε ο κ. Καμπούς και ζητάω συγγνώμη. Έτσι. Ζήτησα και εγώ συγγνώμη. Παρακαλώ, η επόμενη ερώτηση. Η κυρία. Εγώ γιατί. Κυρία Δημάρχια, εγώ θα αναφερθώ σε δύο πράγματα, μάλλον δύο έργα τα οποία ουσιαστικά κατηγορηθήκατε για την τετραετία που πέρασε ως Δημάρχος Χίου. Το πρώτο έργο είναι η αιμονή σας για να πραγματοποιηθεί ένα καινούριο λιμάνι, όταν υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις για να γίνει ένας προταξικός σχεδιασμός μέσα στο ήδη υπάρχον λιμάνι για να γίνει μια μαρίνα κτλ. Ένα αυτό. Και το δεύτερο που κατηγορηθήκατε είναι το άκυρο, αν θέλετε, του φωτισμού στην περιοχή του ΕΠΟΥΣ, όπου δόθηκαν κάποια χρήματα για να γίνει ο φωτισμός εκεί και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που υπήρχε σαν φωτισμός κτλ. Ούτε ένας... Συγγνώμη, κάνουμε τώρα συνέντευξη, αναφέρωστε τώρα στο ΕΠΟΥΣ. Τι δουλειά έχει ο Δήμος με το ΕΠΟΥΣ? Αυτό είναι της περιφέρειας έργο. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα του λιμανιού, εμείς έκαναμε έναν προγραμματισμό σαν νομαρχία να ολοκληρώσουμε τις λιμενικές υποδομές στη Χίο. Ξεκινήσαμε το 2004-2005 με το λιμάνι των Ψαρών. Το λιμάνι των Ψαρών ολοκληρώθηκε. Ο επόμενος στόχος που βάλαμε ήταν να γίνει το λιμάνι των Μεστών. Το λιμάνι των Μεστών σαν νομάρχης που θα ξεκινήσει τότε ολοκληρώθηκε. Ο τρίτος στόχος ήταν σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση στις προηγούμενες δημοτικές αρχές να φτιαχτεί το αγκυροβόλιο στη Βολισσό, το λιμάνι της Βολισσού. Το λιμάνι της Βολισσού έγινε. Παράλληλα το 7, το 6, ξεκινήσαμε και τη μελέτη για το κεντρικό λιμάνι της Χίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι αν θέλουμε τουρισμό κρουαζιέρας, τα κρουαζιερόπλια δεν μπαίνουν μέσα στο λιμάνι αυτό, δεν μπορούν, είναι τα ύψη τέτοια, το κρουαζιερόπλιο και τα βάθη του λιμανιού, που δεν μπορούν να δεχτούν κρουαζιερόπλια. Θα μείνω λοιπόν έξω από τον τουρισμό της κρουαζιέρας. Θα βασιστούμε μόνο στους Τούρκους και θα περνάνε τα κρουαζιερόπλια και δεν θα μπαίνουν μέσα. Δεδομένου ότι το κρουαζιερόπλιο δεν είναι εύκολο να του αλλάξει τη ρότα και να πάει στο λιμάνι των Μεστών. Φεύγουν από το Ισραήλ και ακολουθούν την ανατολική πλευρά και ανεβαίνουν μέχρι τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την μελέτη, γιατί τόσα χρόνια μας λέγανε δεν έχετε όρημη μελέτη για το λιμάνι. Μόλις έγινε η μελέτη και αρχίσαμε να διεκδικούμε χρήματα από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη και από το ΕΣΠΑ, δεν βρήκαμε συμμάχους. Μείναμε μόνοι μας, ενώ υπήρχε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, μείναμε μόνοι μας στη διεκδίκηση. Αυτό είναι το, κατά κάποιο τρόπο, τι να πούμε, το δικό μου παράπονο. Έτσι, ότι γιατί αφού τόσα χρόνια ζήταγε η Χίος μελέτη, τώρα που έχουμε τη μελέτη,
δεν συστρατεύτηκαν όλοι οι πολιτικοί φορείς να κάνουμε το λιμάνι. Υπάρχει κανένας που διαφωνεί ότι πρέπει να γίνει προβλήτα για τα κρουαζιερόπλια? Είπαμε, αν το ποσό είναι μεγάλο, 60 τόσα εκατομμύρια για το λιμάνι, ας κάνουμε την προβλήτα. Να μην χάσουμε το τρένο του τουρισμού της κρουαζιέρας και σιγά σιγά πρώτη, δεύτερη φάση να ολοκληρωθεί. Τώρα πια, τώρα που εκχωρήθηκε και η νότια πλευρά του λιμανιού στο Ταϊπέδ για να γίνει η μαρίνα, μαζί με την αξιοποίηση της μαρίνας του νοσοκομείου από τα επενδυτικά αυτά σχήματα τα οποία κατέθεσαν τις προσφορές τους, δεν υπάρχει πια άλλος χώρος. Γιατί παλιά λέγανε μέσα στο λιμάνι, έξω από το λιμάνι, μπροστά στο χαδρή, έξω. Τώρα αυτά τελείωσανε, εκλείψανε. Δεν μπορεί να γίνει πια τίποτα εκεί στην περιοχή μπροστά από το χαδρή. Δόθηκε το κομμάτι αυτό με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στο ΤΑΙΠΕΔ για να γίνει μαρίνα. Η μόνη πια εφικτή λύση, οριακά αποδεκτή για την προβλήτα για τα κρουαζιερόπλια, σύμφωνα με την ΗΠΑ και τις αρχαιολογίες και όλα αυτά, τις αδειοδοτήσεις και τις ΜΠΕ που βγήκανε, είναι το κοντάρι. Εκεί λοιπόν πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον στη νέα προγραμματική περίοδο 14-20, να πάρουμε 15-20 εκατομμύρια σε πρώτη φάση να κάνουμε την προβλήτα και βλέπουμε. Για το άλλο που είπατε για το φωτισμό στο ΕΠΟΣ, αυτό το, είναι ένα έργο που έγινε το 7-8, δεν έχουμε καμία σχέση. Συγγνώμη, το κάναμε σαν νομαρχία. Το συντηρεί και το φροντίζει η περιφέρεια σήμερα. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Κύριε Γεωργούλη. Αν κλείσει το μικρόφωνο. Μην απολογούμε και για κάποια... Μην απολογούμε τώρα και για κάποια, κατά τα άλλα, ευπαθή και ομάδα ανθρώπων που πάνε και στο ΕΠΟΣ και παίρνουν κάποια αντικείμενα και τα πουλάνε. Έλα, Νίκο. Κύριε Δήμαρχε, έχω την εντύπωση ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου τρία θέματα τέθηκαν κυρίως από τις αντιπολιτευόμενες δημοτικές παρατάξεις. Θέμα πρώτο, η λειτουργία του ίδιου του Δημάρχου. Κατηγορήστε ότι έξω από το γραφείο σας διαρκώς ενωστίζεται κόσμος, απλοί δημότες, και υπάρχει μία συνδιαλλαγή μεταξύ του θεσμικού οργάνου και των δημοτών. Θέμα δεύτερο, τα οικονομικά του Δήμου. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η εξαγγελία ότι υπάρχει ένα πλεώνασμα που φτάνει κάποια εκατομμύρια ευρώ, ταμιακό υπόλοιπο που φτάνει κάποια εκατομμύρια ευρώ, ήταν φούσκα. Και εκ των πραγμάτων ο Δήμος σήμερα είναι ελληματικός, λένε. Τι απαντάτε σε αυτό? Τρίτο ερώτημα. Πολλοί διαπιστώνουν ότι υπήρχαν δυσλειτουργίες στο μοντέλο έτσι όπως στήθηκε ο ίδιος ο Δήμος. Λειτουργήσε δηλαδή στα πλαίσια του καποδιστριακού σχεδιασμού με 7 τοπικούς αντιδημάρχους, χωρίς όμως την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη. Εσείς διαπιστώσατε δυσλειτουργίες έτσι όπως λειτουργήσε το μοντέλο και έχετε σκοπό να αλλάξετε κάτι? Να απαντήσω. Πιστεύω ότι η ερώτησή σας ήταν πολύ υπερεκτική και κέρια και για τα τρία θέματα. Καταρχάς να πω ότι το μοντέλο διαχείρισης που προέκυψε, που ισχύει μέχρι σήμερα, ήταν σε συνάρτηση με το τι παραλάβαμε και τι έπρεπε να κάνουμε τα τρία πρώτα χρόνια. Τα τρία πρώτα χρόνια έπρεπε από την πρώτη μέρα να μαζευτούν τα σκουπίδια, να επεκταθεί η ΔΕΙΑΚ στο λιτυχείο, να λειτουργήσει στοιχειοδός ο Δήμος, να υπάρχει ένας τοπικός αντιδήμαρχος στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες, γιατί έπρεπε να υπάρχει μια προσαρμογή του κόσμου. Από το 8 Δήμους δεν μπορεί να κάνεις ένα Δήμο και να τους αφήσεις και χωρίς έναν αντιδήμαρχο εκεί. Τώρα που βλέπουμε ότι το μοντέλο αυτό με τα καλά του ή τα κακά του θέλει κάποια βελτίωση, προχωράμε και κάνουμε βελτιώσεις. Οι αντιδήμαρχοι αυτοί, οι τοπικοί, θα είναι και θεσμικοί, θα πάρουν θεσμικές αρμοδιότητες. Θα υπάρξει γραφείο και για τη ΔΕΙΑΚ Βόρεια και Νότια, θα αποκεντρωθούν οι υπηρεσίες με κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας και Νότια και Βόρεια, με την εξής προϋπόθεση, κύριε Γεωργούλη, να μπορέσει να μας δώσει το κράτος, το Υπουργείο Εσωτερικών, να κάνουμε προσλήψεις. Διότι όταν έχεις 53 άτομα για την καθαριότητα, πώς θα κάνεις επέκταση των υπηρεσιών της καθαριότητας στη Βόρεια και στη Νότια Αιγαίο με κλιμάκια ξεχωριστά? Θέλεις έξτρα κόσμο. Αναγκαζόμαστε και παίρνουμε πενταμινίτες και οκταμινίτες να καλύψουμε αυτά τα κενά. Έτσι δεν προχωράει το σύστημα. Ζητάς μια άδεια να πάρεις κάποιους οκταμινίτες και μέχρι που να την πάρεις περνάνε 5 μήνες. Έτσι δεν γίνεται καθαριότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι το σχέδιο το καινούριο θα αποδώσει καλύτερα με θεσμικούς ρόλους στους αντιδημάρχους. Έχουμε, αν δείτε το ενημερωτικό φυλάδιο το οποίο έχουμε κυκλοφορήσει, τα λέει αναλυτικά.
και πάνω απ' όλα με αποκέντρωση των υπηρεσιών. Ό,τι και να γίνει, έστω σε πρώτη φάση και με μισό υπάλληλο και με έναν υπάλληλο, θα πρέπει να υπάρχει ένα κλιμάκιο στην Νότια Αιγαίο που θα αλλάζει τις λάμπες, που θα φροντίζει για την καθαριότητα, που θα κάνει στοιχειώδεις κάποιες εργασίες, για να μην ψάχνονται οι αντιδήμαρχοι και να τηλεφωνούν στο τσακό, στον προϊστάμενο, α, στείλε μόνο ένα ιδιωτικά και μια λάμπα στον εμποριό. Έτσι δεν λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν, ξέρουμε λοιπόν που πάσχομαι, που το σύστημα δεν πήγε καλά και θα το βελτιώσουμε. Δεύτερο θέμα που δείξατε είναι τα οικονομικά. Όταν παραλάβαμε τον Δήμο, συγκεντρώσαμε στο ταμείο μας τα υπόλοιπα από τους 8 Δήμους που συνεχώθηκαν. Κάποιοι πρώην Δήμοι, δεν κρύβω, είχαν κάποια οικονομικά αποθέματα και μπήκαν στο ενιαίο ταμείο. Κάποιοι άλλοι Δήμοι είχαν τεράστια ανοίγματα. Να μην αναφέρω τώρα ποιοι Δήμοι είναι αυτοί. Προσπαθήσαμε τα 3-7 χρόνια και δεν κάνουμε άλλο το πρωί το βράδυ στην Οικονομική Επιτροπή. Κάποια στιγμή και εσείς παρακολουθείτε τις οικονομικές επιτροπές, πληρώνουμε διαταγές πληρωμής, εκκρεμότητες, παλιά έργα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρόλες τις πληρωμές αυτές, αυτή τη στιγμή, στο τρίμηνο που μας πέρασε και που περάσαμε τη Δευτέρα που είχαμε Οικονομική Επιτροπή, το ταμιακό υπόλοιπο του Δήμου μας είναι 5.065.000 ευρώ. Και δεν αμφισβητείτε. Εγώ ποτέ δεν αναφέρθηκα σε αποθεματικό. Τι σημαίνει αποθεματικό? Κάθε επιχείρηση στον ισολογισμό της εγγράφει και ένα ποσό αποθεματικό και αν συμβεί κάτι έκτακτο το αντιλεί από εκεί. Το ταμιακό μας υπόλοιπο είναι 5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, 0,65.000 ευρώ. Πέρσι ήταν 6,5 εκατομμύρια. Πέρσι κλείσαμε το χρόνο με 6,5 εκατομμύρια. Τώρα είναι 5,025. Ο Δήμος Χιού πληρώνει συνέχεια. Καλύπτει υποχρεώσεις παλιές. Έχει καλή διαχείριση. Και δεν πρόκειται ο Δήμος Χιού, σε σύγκριση με το τι γίνεται στα άλλα μέρη της Ελλάδος, έχει μια καλή ευρωστία, θα έλεγα, οικονομική και μπορεί και να ανταπεξέλθεται. Παρόλο την κοπή των χρημάτων, διότι όταν ξεκινάμε τους ΚΑΠ με 960.000 το μήνα και τώρα είναι 540.000 το μήνα, τι να πρωτοκόψεις, από πού να τα κόψεις. Τώρα, όσον αφορά το μοντέλο που αναφέρατε, λειτουργίες του Δημάρχου προσωπικά. Εγώ έχω μάθει ότι από τη στιγμή που ο κόσμος με τιμάει και με εκλέγει σε ένα πόστο, δεν πρέπει να του κλείνω την πόρτα. Όταν ξεκινάω ο άλλος από την Αμανία, από τα Καρντάμπλα να κατεβεί στην πόλη, θα πρέπει, αν έχει κάτι επίγον, κάποιο πρόβλημα, να βρει την πόρτα του Δημάρχου ανοιχτή, να του πει το παράπονο, να του πει το πώς θα του λύσει το πρόβλημα. Αυτή η αμοιβαία, θα έλεγα, συνεργασία μεταξύ του Δημάρχου και των πολιτών είναι αυτή που μας ανεβάζει, συγγνώμη, και αυτή που μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε και την επόμενη δημοτική περίοδο. Από μένα μην περιμένετε να κλείσω την πόρτα του Δημαρχείου στον κόσμο. Αντλώ δύναμη από τον κόσμο, λύνω καθημερινά ό,τι προβλήματα μπορώ και θα συνεχίσω να εξυπηρετώ τον κόσμο. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Κύριε Διαματάρη. Πάντα τελευταίος. Ακούγομαι, κύριε Διαματάρη. Λοιπόν, δύο ουσιαστικές ερωτήσεις και κλείνουμε. Δεν κατάλαβα γιατί κλείνουμε. Καταρχήν, δεν ανήκω στους ανούσιους, βελτίωση, προσοχή, αξιοποίηση. Τα προγράμματα είναι μηδέν. Τελεία και παύλα. Είναι αντιγραφή το ένα του άλλου. Ερώτηση τώρα. Ο Δήμος είναι ζωντανός οργανισμός, τον οποίο υπηρέτησα και εγώ προς 40 χρόνια. Είμαι τόσο αρχαίος. Ο οποίος διαρκώς λειτουργεί. Όπως όλοι οι ζωντανοί λειτουργεί. Άμα πεθάνει Γιάννη, τελείωσε. Λοιπόν. Άλλος αρχαίος και εγώ. Πάμε παρακάτω. Βλέπω λοιπόν, κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί κύριοι σύμβουλοι και επόμενοι σύμβουλοι, να ακούω προγράμματα που λένε ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα, θα μελετήσουμε το θέμα, θα προσέξτε το θα. Σας θυμίζει κάτι άλλο βέβαια, δεν θα σιωπήσετε. Θα μελετήσουμε το θέμα, θα ερευνήσουμε το θέμα, θα λάβουμε τη διαβούλευση του λαού. Θα, τη διαβούλευση. Τα προγράμματα όμως είναι συγκεκριμένα, κύριε Δήμαρχε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Οι 100 πρώτες μέρες
της νέας, όχι της δικής σας, μην τα μπερδεύετε, της νέας δημοτικής αρχής, όποια και να είναι. Δεν βάζω ονόματα εγώ δίπλα. Οι πρώτες 100 μέρες να προχωρήσει αυτός ο Δήμος υπάρχουν στο συνδυασμό σας. Και αν γνωρίζει κανείς, υπάρχουν και στους άλλους συνδυασμούς. Τι θα μελετήσουμε, θα εξετάσουμε. Έχουμε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 1420 και όλα τα άλλα. Γιατί φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Στις εκλογές, αξιόπιστη πρόταση για την διοίκηση του, του νησιού, του Δήμου, του νομού μας, δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν χρειαζόμαστε εμείς τις 100 πρώτες μέρες. Δεν σταματήσαμε ποτέ να δουλεύουμε και ούτε πρόκειται να σταματήσουμε να δουλεύουμε. Αυτό το οποίο ισχυρίζομαι και λέω είναι ότι περνάμε την πιο δύσκολη συγκυρία κοινωνική και οικονομική. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σταθούμε όλοι πλάι στη Δημοτική Αρχή που διαθέτει έναν έμπειρο δήμαρχο, έναν έμπειρα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει πλαισιωθεί με καινούργιους ανθρώπους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να προετοιμαστούμε και για τη νέα προγραμματική περίοδο. Τα θέματα και οι ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι τόσο μεγάλα που και εγώ καμιά φορά, δεν σας κρύβω, κουράζομαι πάρα πολύ και προβληματίζομαι για το πώς θα τα διαχειριώσω. Επειδή λοιπόν εναλλακτική λύση και πρόταση δεν υπάρχει, όλα αυτά τα θα που ακούγονται ή όταν ρωτάμε τις νέες δημοτικές παρατάξεις που εμφανίστηκαν, το πρόγραμμά σας, πώς αντιμετωπίσετε τα θέματα, το έχουμε ηλεκτρονικά ή θα το δούμε, ξέρω εγώ, θα το δούμε, άμα εκλεγούμε, γνωρίζοντας ότι εμείς πάλι θα είμαστε η νέα διοίκηση, γίνεται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Έχουμε το θάρρος, έχουμε το κουράγιο, έχουμε την όρεξη, έχουμε την εμπειρία να σταθούμε αυτό το διάστημα δίπλα στον πολίτη της Χίου, ο οποίος μας έχει αγαπήσει και μας στηρίζει, για να λύσουμε και να κρατήσουμε τη Χιόρδια τα επόμενα χρόνια. Η δεύτερη ερώτηση μου, κύριε Δήμαρχε, είναι πολύ σκληρή, πάρα πολύ σκληρή. Ακόμα και για υποψήφιο δήμαρχο και δήμαρχο. Διάβασα σήμερα στην τοπική εφημερίδα Καλύπτης, στον συνάδελφο Νίκο Κατσαρέκη, μία συνέντευξη του κυριωτέρου αντιπάλου. Μην ξεκαθαρίζουμε, φανεί καθαρά. Ο κυριότερο λοιπόν αντίπαλό σα, αφού λέει πολλά και διάφορα, λέει κάτω-κάτω στο τέλος. Το τέλος μένει πάντα στον αναγνώστη. Όταν τελειώσουν οι εκλογές, αν έχω βγει δήμαρχος, κύριε Γεωργούλη, διόρθωσε με, σε παρακαλώ. Τελείωσε το πράγμα. Αν δεν εκλεγώ, θα πάρω την γυναίκα μου αγκαλιά και τα παιδάκια μου και θα πάω σπίτι μου. Εμένα πολιτικά, αυτή η απάντηση με ξάφνισε. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, σαν να λες τώρα εσύ, άμα με βγάλετε, γεια σας. Άμα δεν βγάλετε, πάω σπίτι μου. Δηλαδή, εγώ περίμενα να πει όποιος υποψήφιος. Άμα με βγάλετε δήμαρχο, κακώς κάνατε, ευχαριστώ πολύ. Έχεις ενστάσει, λέγε λίγο. Επειδή με επικαλέσεις, δεν λέει τέτοιο πράγμα ακριβώς. Δεν τι λέει. Λέει ότι το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω είναι να αγκαλιάσω τη γυναίκα μου και το παιδί μου, γιατί αισθάνθηκα ότι έχω εγκαταλείψει δύο μήνες. Σε παράστα αυτά τώρα, δύο μήνες. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μια κουβέντα, ένα λεπτό. Ποια είναι η πρώτη φράση? Α, με την εφημερίδα θα τη δούμε. Έχω γράψει. Αυτό λέει, κύριε Δήμαρχε. Λυπάμαι πολύ. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Η φράση που θα χρησιμοποιήσω αντίπαλό σας είναι απλή. Θα κάνω μια σκληρή, δυναμική, αποφασιστική αντιπολίτευση. Αν ο λαός με εκλέξει θα κάνω αυτό και εκείνο, αν με στείλει στην αντιπολίτευση θα κάνω αυτό και αυτό. Αυτό θα πει δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, απαντήσω κύριε. Παρακαλώ, δεν τελείωσε. Αυτό θα πει δημοκρατία. Τελεία και πάντα. Τώρα, η ερώτηση συνεχίζεται. Θέλω να συμπληρώσει τίποτα. Όχι, εντάξει. Η ερώτηση συνεχίζεται. Δηλαδή με λίγα λόγια, εγώ κατάλαβα. Όχι ρε παιδιά, αν με βγάλετε δήμαρχο, ευχαριστώ πολύ. Αν όμως δεν με βγάλετε, χαίρετε. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα το επικαλεστείτε κι εσείς. Να απαντήσω. Παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν αποφασίζεις να ασχοληθείς με τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να το έχεις μέσα σου. Πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι αυτοδιοικητικός. Να υπηρετείς την αυτοδιοίκηση από όποιο πόστο σε επιλέξει ο λαός. Τι θα πει δηλαδή, αν βγω δήμαρχος, εντάξει, θα κάνω αυτά που η παρέα μου, ας πούμε, μου προτείνει να κάνω, ή άμα δεν εκλεγώ, φεύγω και τα όρη και τα βουνά. Μα ο κόσμος σε χτύπησε ή για αντιπολίτευση ή για συμπολίτευση, γιατί πιστεύει ότι μπορείς να προσφέρεις. Άρα είναι λάθος αυτό. Διαφαίνεται όμως από την τοποθέτηση και από την ερώτησή σας
ότι όντως, ειδικά για τον συνδυασμό του κυρίου Βουνού. Δεν ανέφερα ονόματα. Αν αναφέρεστε στον συνδυασμό του κυρίου Βουνού. Ότι είναι ένας συνδυασμός ευκαιριακός, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι ένα μόρφωμα διαφόρων συμφερόντων, μελετητικά γραφεία, εργολαβικά γραφεία, αποκλειστικά γραφεία, παλαιοκομματική τελευταίο διάστημα που φάνηκαν για να φτιάξουν το ψηφοδέλτιο. Αυτό το μόρφωμα, τι τους φέρνει κοντά? Τους φέρνει κοντά κάτι το συγκεκριμένο. Και ποιο είναι το συγκεκριμένο? Το Ταμείο του Δήμου. Αν δεν έχουν εκλεγούν λοιπόν στη διοίκηση του Δήμου, τα μαζεύουν και πάνε από εκεί που ήρθε ο καθένας. Δεν έχουν συστάξει τους ανθρώπους οι οποίοι να αγαπάνε την τοπική αυτοδιοίκηση και να μπουν για να δουλέψουν, να κάνουν μια αντιπολίτευση αύριο μεθαύριο. Τους ενώνουν κάποια πράγματα και αποκαλύφθηκαν. Εάν η προεκλογική περίοδος διαρκούσε, κύριε Διωματέρη, ακόμα ένα μήνα, θα γινόταν πλήρης αποκάλυψη όλης αυτής της σχεδορίας η οποία έχει τεθεί στοιχείο. Τελευταία ερώτηση, κύριε Δημαρχέ, τελευταία ερώτηση είναι οικονομική φυσία. Ακούσατε νομίζω, καταλάβατε νομίζω, το είπαν και οι συνάδελφοι. Τι ακούγεται στον κόσμο? Όχι αυτά που λέτε εσείς. Τι ακούγεται στον κόσμο? Λοιπόν, οικονομικό είναι το ζήτημα. Ερώτηση σκληρή. Έχετε το 5% σε κάθε έργο που δημοπρατείτε από το Δήμο? Ερώτηση σκληρή. Πόσα λεφτά έχετε στην εκκλησία? Ερώτηση σκληρή. Προσωπικά. Ερώτηση σκληρή. 3,5 χρόνια έχετε ελεγχθεί? Ή μήπως οι κύριοι εδώ που σας συνοδεύουν ήρθαν για το χαρτζιλίκι του Δημοτικού Συμβούλου, του Αντιδημάρχου, γιατί ξεκινήσαμε με παγερία διαφορία. Παγερία διαφορία, εγώ θα ανακατευτώ με δημοτικά, παρά τα τιμήσικο. Και φτάσαμε σήμερα να έχουμε υπερβεί, διορθώστε με οι συνάδελφοι, πάνω από 700 υποψηφίους. Ξαφνικά, τι σημαίνει, ρε παιδιά? Κύριε συνάδελφοι, συμφωνείς? 700 είναι. Απαντάω λοιπόν. Απαντάω. Για και είναι και η τελευταία ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Με παρακολουθείτε? Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Και εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Αλλά είναι πολύ πιθανό μέσα σε αυτό το κλίμα της προπαγάνδας και του γεμπελισμού που υπάρχει, κατηγορώ στο τέλος, κάτι θα μείνει. Yeah. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το 5% είναι ένας μύθος, το οποίο το χρησιμοποιούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Δεν υπάρχει ούτε 1, ούτε 2, ούτε 5%. Η μηχανική του Δήμου ή της Νομαρχίας παλιά, από κάθε έργο, παίρνανε ένα ποσό για τα έξοδα μετάβασής τους και αυτά κοπήκανε τώρα τελευταία, εδώ και 3 χρόνια. Δεν υπάρχει ούτε 5% ούτε 3%. Ο Δήμαρχος έχει μισθό 1.800 ευρώ, ούτε έξοδα παράσταση άλλα υπάρχουν. Εγώ σαν τραπεζικός υπάλληλος δεν έχω το δικαίωμα να πάρω και το μισθό της τράπεζας, διότι επιλέγεις ή το μισθό της τράπεζας ή το μισθό του Δημάρχου. Ή αν είσαι δάσκαλος, το μισθό του δασκάλου ή τον μισθό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά είναι λοιπόν συκοφαντίες και για να σας αποδείξω το μέγεθος της σκευωρίας και της συκοφαντίας, κάθε χρόνο ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχη, ο Νομάρχης, ο Περιφερειάρχης, υποβάλλει το πόθεν έσχες. Στη δήλωση του πόθεν έσχες που είναι στο site και μπορείς στη διάβγεια αναρτησμένο, βλέπεις τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε μιανού αναλυτικά. Όποιος λοιπόν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, μπορεί να μπει στο site του Δήμου, στο site το δικό του και να δει τι έσοδα έχει ο Δήμαρχος, τι άλλους φόρους έχει ο Δήμαρχος, τι περιουσιακά στοιχεία έχει ο Δήμαρχος και τότε θα διαμορφώσει τη δικιά του άποψη. Πρόσφατα, Μιχάλη, για να κάνουμε και για να αλλάσουμε, σε ένα χωριό, άλλο συνδυασμός, επήγε και είπε, μάζεψε 5-6 ανθρώπους εκεί και του λέει: «Παιδιά, το ξέρετε ότι ο Δήμαρχος στον Καρφά έχει μια βίλα και έχει πισίνα», λέει, μέσα η βίλα στον Καρφά. Ήταν και κάποιος άλλος εκεί παρατρεχάμενος που του λέει: «Παιδιά, είστε σίγουροι ότι ο Δήμαρχος εκεί?» «Εγώ δεν το ξέρω καλά. Μόνο στο Δαυνό να έχει το σπίτι, το εξωτερικό δεν έχει». Πήγαμε λοιπόν εχθές, ο ίδιος που μου το είπε, και είδε αυτό που του είπε ο άλλος, το σπίτι στο Καρφά. Τι είδε λοιπόν αυτός απ' έξω?
ανάδοχη κοινοπραξία Λαμπρινούδης. Δηλαδή, ο εργολάβος που έφτιαχνε το σπίτι του Ελληνοαμερικάνου συνάδελφου, λεγόταν Λαμπρινούδης. Οπότε έβγαλε το συμπέρασμα, αφού έχει πινακίδα απ' έξω, αλλά είναι το σπίτι του Ιουλία του Λαμπρινούδη. Λοιπόν, με τέτοιες αστειότητες ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κυριακή κοντή γιορτή που λένε στο χωριό μου, στις 18 του μήνα θα πάρουν όλη την απάντησή τους. Εγώ είμαι πεπισμένος. Να πει και κάτι κλείνοντας. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι, ότι ο συνδυασμός Όλοι Μαζί για Τυχείο έχει την εμπειρία και τα στελέχη εκείνα να μπορέσει να διαχειριστεί τα κοινά του Δήμου με πλήρη διαφάνεια, με πλήρη διαφάνεια και με πλήρη αξιοκρατία. Εξάλλου, όλες οι αποφάσεις του Δήμου αναρτώνται στη διάβγεια. Για να πληρωθείς ακόμα και το στοιχειώδες ένταλμα, πρέπει να πάει στον Επίτροπο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πράγματα τα οποία είναι θεσμοθετημένα και για τα οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος αντιρρήσεις. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται ή θέλει να μάθει περισσότερα για τα δρόμενα του Δήμου, βγαίνει στη διάβγεια, πάει στον Επίτροπο και έχει τα πάντα όσον αφορά τα θέματα που διαχειρίζεται ο ίδιος. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι ο κόσμος θα μας δώσει πάλι την διακυβέρνηση του τόπου, διότι πιστεύει σε εμάς, διότι έχουμε όρεξη, έχουμε έμπειρα στελέχη, έχουμε νέους ανθρώπους κοντά και ίσως με τη δικιά σας βούληση και συμμετοχή και από την πρώτη Κυριακή. Παρακαλώ. Δήμαρχε, ο συνδυασμός σας κατηγορήθηκε για εκμετάλλευση δομών, κάποιων δομών κοινωνικών, προκειμένου να συγκεντρώσει ψήφους. Μάλιστα, σε ανακοινώσεις έγινε λόγος για απειλές, εκβιασμούς κλπ. Τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, λέτε, ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει αρκετά νομικά πρόσωπα, έχει τα βοήθεια στο σπίτι, έχει τους παιδικούς σταθμούς, διακινεί τα τρόφιμα στο παντοπολείο, γήπεδα κλειστά, ανοιχτά, το ΔΥΠΕΘΕ, το ομήριο πνευματικό κέντρο. Στην ουσία έχει την ευθύνη όλων των δομών πάνω στοιχείο. Όταν κάποιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν οργανισμό ή σε ένα πρόσωπο και έρχονται εκλογές, τι κάνει μια ουνιό στο κεραμίδι, δεν του ψήφισέ με. Αυτό, η τρίχα γίνεται τριχιά, όπως στο χωριό μου, και αρχίζουν τα σχόλια ότι ο ΤΑΔΕ εκμεταλλεύεται τον Α ή τον Β για να ψηφοδηλικούς λόγους. Εδώ, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, από τους αντιπάλους συνδυασμούς σε ιδιωτικές εταιρείες απειλήθηκαν άτομα, άκουσον. Σε ιδιωτικές εταιρείες απειλήθηκαν ότι θα απολυθούν αν δεν μπουν υποψήφιοι στο συνδυασμό τον Α ή τον Β. Το απάντησαν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Για το θέμα το που αναφέρεστε, η Κλέρη, απάντησαν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτά είναι κακόβουλα πράγματα. Στις προεκλογικές, ας πούμε, περιόδους γίνονται, αλλά δίνεται μια έκταση η τρίχα να γίνει τριχιά για λόγους σκοπιμότητας. Σας προσκαλώ. Το νερό στο ποτήρι του Δήμου είναι. Ναι, λοιπόν, και κάτι ακόμα, μιας και είπαμε για το νερό. Κάνουν λάθη οι αντίπαλοι συνδυασμοί, γνωρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια γινήκανε πάρα πολλά στο θέμα της καλύτερης ποιότητας νερού. Κανένας δεν ήξερε όταν κάναμε στην αλήθεια ή στην Πατρίδα μια συνέντευξη, ότι αυτή τη στιγμή από τα Καρδάμιλα, από το Δελφίνι, με την αντεκατάσταση σωλήνων του Ναγού έρχονται 7.000 κυβικά την ημέρα νερό. Κανένας δεν ήξερε ότι η Νότια Χίος, από την εκμετάλλευση του φράγματος του Κατράρι, ότι τα νοτιόχωρα πίνουν νερό. Κανένας δεν ήξερε ότι... Αυτό τι νερό είναι? Αυτό το νερό είναι από το Δαφνόν ή από τις Καριές. Από την Βρύση το πήρα. Λοιπόν, δεν ξέρανε στοιχειώδη πράγματα. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα πούμε περισσότερα την Παρασκευή στις 8 η ώρα. Θα κάνουμε την κεντρική μας ομιλία και θα παρουσιάσουμε και τον συνδυασμό μας στην Απλοταριά, μπροστά από το εκλογικό μας κέντρο. Θα είναι η γιορτή της δημοκρατίας, η γιορτή της αυτοδιοίκησης, ενωμένοι όλοι μαζί να προχωρήσουμε για την επόμενη πενταετία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.